Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι συζητήσαμε αρκετά θέματα σήμερα, πολύ ενδιαφέρουσα η θεματολογία. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα λίγο να δείτε την ηλεκτροκίνηση από μια διαφορετική σκοπιά. Είναι κάτι που κυκλοφορεί ήδη ανάμεσά μας. Ίσως δεν έχουμε καταλάβει το τι νέο φέρνει αυτό και την έκταση που μπορεί να πάρει. Μιλάμε γιατί, για τη μικροκινητικότητα και πιο συγκεκριμένα αυτό που παλιά περιγράφαμε ως παιδικό παιχνίδι, το πατίνι, το οποίο έγινε ηλεκτρικό και εμείς το έχουμε ως σκούτερ μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη λέξη, πιστεύω να το αποδώσουμε στα ελληνικά γι' αυτό σιγά-σιγά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Νομίζω συζητήσαμε αρκετά λίγο για ποια είναι τα προβλήματα τα σημερινά, ποια είναι η κατάσταση, ποιο είναι το σκηνικό, πώς διαμορφώνεται παγκοσμίως. Τι έχουμε πρώτα απ' όλα? Αστικοποίηση. Παράλληλα, είπαμε για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έτσι που διανύουμε, ας πούμε, την ψηφιακή επανάσταση αυτή τη στιγμή. Άλλο θέμα των ημερών μας ποιο είναι? Η ποιότητα ζωής σε αστικές περιοχές. Ξέρουμε ότι επειδή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού κατοικεί σε αστικές περιοχές αυτή τη στιγμή, υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Παρόλα αυτά, που μπορούσαμε να πάμε περισσότερο στην καθημερινότητα, ας πούμε, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κίνηση, το κυκλοφοριακό κτλ. Άρα, τι αναζητούμε εμείς αυτή τη στιγμή? Βιωσιμότητα πρώτα απ' όλα. Έτσι, ή αηφορία, αν το αποδώσουμε λίγο διαφορετικά, τον αγγλικό όρο sustainable. Και οδηγούμαστε στις έξυπνες πόλεις σιγά-σιγά για να εξασφαλίσουμε αυτή τη βιωσιμότητα. Σε αυτό λοιπόν το πεδίο είναι που κολλάνε οι νέες τεχνολογίες και η έξυπνη μετακίνηση. Οι νέες τεχνολογίες, είπαμε, είναι σίγουρα το μέλλον, τα ηλεκτρικά οχήματα. Ηλεκτρικά οχήματα όμως υπάρχουν σε όλα τα μεγέθη, σε όλες τις διαστάσεις. Υπάρχουν ηλεκτρικά ποδήλατα, υπάρχουν ηλεκτρικά δίκυκλα και υπάρχουν και τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυτά μας βοηθάνε πού? Έχει δείξει ότι θα υπάρξει ανάγκη για μία multimodal, το αποδίδουμε εμείς ως πολυτροπική, μπορώ να το πούμε και συνδυαστική μετακίνηση, που σημαίνει ότι θα χρησιμοποιούμε πολλά και διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι πάντα από επιλογή, ίσως όχι από ανάγκη, για να καταλήξουμε τελικά στον προορισμό μας. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε αντίστοιχη κατάσταση με την Ελλάδα που λέγαμε. Το ξέρουμε όλοι, 6 στους 10 Έλληνες περίπου κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το ίδιο συμβαίνει γενικότερα με τον πληθυσμό παγκοσμίως. 54% του πληθυσμού κατοικεί σε αστικά κέντρα. Και προσέξτε, οι τάσεις είναι αυξητικές. Οι περισσότεροι απομακρύνονται από την Ήπεθρο, ερημώνει η Ήπεθρος, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αυτό. Οπότε υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 ο αστικός πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατομμύρια. Πολύ μεγάλο νούμερο. Προβλήματα. Οι πόλεις ήδη, όπως έχουμε πει, είναι κορεσμένες. Κυκλοφοριακή συμφόρηση, αναφερθήκαμε, και πιο άλλο πρόβλημα, η στάθμευση. Το ξαναβλέπουμε εδώ πέρα ότι ίσως σε μια μετακίνησή μας τελικά πιο πολύ χρόνο μας τρώει η αναζήτηση μιας θέσης στάθμευσης παρά ο ίδιος ο χρόνος που χρειαστήκαμε για να μετακινηθούμε γι' αυτό. Και βέβαια, αν και δεν είναι τόσο κοινό στην Ελλάδα, στο εξωτερικό είναι πιο συνήθης πρακτική αυτό, ξέρετε, το πρόβλημα της στέγασης. Σε πολλά κέντρα πόλεων, οι τιμές ενοικίασης των κατοικιών και αγοράς είναι απαγορευτικές για τους απλούς εργαζόμενους. Οπότε, τι που καταφεύγουν να κατοικούν στα προάστια και τα των πόλεων. Οπότε, έχουν να κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή καθημερινά προς τη δουλειά, με όφελος πιο ότι θα έχουν ένα χαμηλότερο και μικρότερο νίκη, το οποίο μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε αυτό. Εδώ πέρα, λοιπόν, αυτή την έλλειψη έρχεται να την καλύψουν ίσως τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εδώ έχουμε πάλι δύο περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις, σας δίνω εικόνες, ας πούμε, θα έχετε ακούσει όλοι για το μετρό στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, που τους τη βάζουν μέσα πραγματικά τους ανθρώπους που πρόχουν, όπου εκεί πέρα στην ουσία δεν επαρκεί, είναι υπερκορεσμένο πλέον αυτό το μέσο μαζικής μεταφοράς. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις μέσω μαζικής μεταφοράς που απλώς εμείς δεν θα χρησιμοποιούμε όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να μην έχουν την πληρότητα που θα θέλαμε. Υπάρχουν λοιπόν ανεπάρκειες σε αυτό το θέμα και αδυναμίες. Αυτές τις αδυναμίες λοιπόν έρχεται να τις καλύψει τι? Η μικροκινητικότητα. Ξεκινήσαμε πρώτα από την Κίνα. Πιστεύω ότι εκεί έγινε η πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Οι Κινέζοι δώσαν αυτή την όθηση, βάλανε ένα ηλεκτροκινητήρα πάνω στο πατίνι, το κάνανε ηλεκτρικό. Ήρθε εννοείται και στην Ευρώπη. Είμαστε σε μια παγκόσμια κοινωνία. Τα προϊόντα διακινούνται πολύ εύκολα πλέον για να γίνει αυτό. Έχετε παρατηρήσει όλοι ότι σε πολλές περιοχές της Αθήνας έχουν κάνει την εμφάνισή τους ενοικιαζόμενα, θα μπορούσαμε να τα πούμε πλέον διαμοιραζόμενα, γιατί μιλάμε για shared mobility πατίνια, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι είναι και αρκετά δημοφιλή για τους κατοίκους των μεγαλοπόλεων. Δηλαδή, σε αρκετές μεγαλοπόλεις τα αποδεχτήκανε και τα χρησιμοποιούν αρκετά. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι.
Εδώ πέρα στην Ελλάδα επίσημα θα τα χαρακτηρίζαμε σαν ΕΠΙΟ, ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα. Αναφέρομαι περισσότερο στο πατίν γιατί το πιο δημοφιλές. Παλαιότερες προσπάθειες, σας το δείχνω, το έχετε δει αυτό, είναι κάποια οχήματα τα οποία μπορούμε να τα πούμε αυτοεξισορροπούμενα, έτσι. Ίσως επειδή έχουν κάποια μεγαλύτερα γενή μειονεκτήματα, ιδίως κάποια που είναι με ένα τροχό. Υπάρχει, ξέρετε, και με ένα τροχό μόνο, όχι με εδώ πιστεύω, αυτό που είναι με δύο τροχούς που εξισορροπεί μόνο του. Έχουν κάποια θέματα αστάθειας κτλ. Είναι αρκετά πιο ακριβά, σε αντίθεση με τα πατίνια που μπορώ να πω είναι σχετικά προσιτά, οπότε δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Και βέβαια, και εγώ πληροφορήθηκα, επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα αυτό και μου έκανε μεγάλη έκπληξη, αν θυμάστε τα κλασικά πατίνια, τα rollers που λέμε, υπάρχουν αυτά πλέον και σε ηλεκτρική version. Ούτε εγώ το ήξερα, ήταν μια έκπληξη για μένα όταν το διαπίστωσα ότι υπάρχει τέτοιο προϊόν στην αγορά διαθέσιμο. Μεγάλη ανάπτυξη έχει γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εμφανίστηκαν ξαφνικά πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες απορρόφησαν και πολύ μεγάλα ποσά. Εάν δείτε δηλαδή τις επιχορηγήσεις και τις επενδύσεις που έχουν γίνει σε αυτές τις εταιρείες, μιλάμε για ποσά κοντά στα 100 εκατομμύρια δολάρια, ας πούμε, για κάποιες. Οι εταιρείες αυτές άρχισαν να διαδίδονται παγκοσμίως σε περισσότερες. Στο Παρίσι, νομίζω, είναι μια αντιπροσωπευτική ευρωπαϊκή πόλη που υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός. Στην Ευρώπη, η αντίστοιχη σουηδική εταιρεία έχει πολύ μεγάλη δίσδυση και αυτή στην αγορά, η οποία μπορώ να πω ότι διαφοροποιείται λίγο στο ύφος περισσότερο που κάνει αυτό, δηλαδή όσον έχει να κάνει περισσότερο με τους κανόνες ασφαλείας, που είναι αρκετά πιο αυστηρή και την εκπαίδευση των χρηστών. Και βέβαια, μιλάμε για την Ισπανία, όπου εκεί πέρα βέβαια το θέμα αντιμετωπίζεται λίγο τοπικά, επειδή είχαμε πρόσφατη εμπειρία επίσκεψη και συζητήσαμε στην Ισπανία για αυτό το θέμα. Ακόμα είναι θέμα απόφαση πιο πολύ του τοπικού Δήμου και δεν είναι κεντρικό από την κυβέρνηση. Στην Αγγλία αλλά και στην Ολλανδία είναι απαγορευμένα, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Στην Ολλανδία βέβαια έχουν πάρα πολλά ποδήλατα. Είναι η αλήθεια. Να δούμε λίγο και τη χώρα μας. Και εδώ με εντυπωσίασαν τα νούμερα. Έχουμε δύο πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται. Ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαν στην Αθήνα. Είχαμε στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Βέβαια, μία αποσύρθηκε από το Ηράκλειο, για να πω την αλήθεια. Στο Ηράκλειο έχουμε μία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται. Μιλάμε πάντα για ενοικιαζόμενα, διαμοιραζόμενα στην ουσία σκούτερ, έτσι. Όχι για ιδιωτικά. Αυτά είναι μόνο 4.000. Και λέω μόνο γιατί με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, κατά προσέγγιση πουλήθηκαν 15.000 ιδιωτικά. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του στόλου αυτή τη στιγμή των σκούτερ. Μέσα σε δύο χρόνια έχουμε 20.000. Έτσι, γιατί περίπου τότε ξεκίνησε το μεγάλο μπαμ των πωλήσεων στην Ελλάδα. Εδώ σας δείχνω ενδεικτικά ποια δημοσιεύματα τα οποία έχουμε μαζέψει, που έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζεται το θέμα διεθνώς. Έτσι, ενδεικτικά τα έχουμε παραθέσει. Και να περάσουμε λίγο και στο δικό μας αντικείμενο περισσότερο, αυτό που μας προβληματίζει και εμάς περισσότερο, είναι τα τροχαία συμβάντα. Από την Αμερική, όπου η χρήση τους είναι σχετικά γενικευμένη, ξεκίνησε, όπως είπαμε, από την Καλιφόρνια, που ευνοεί και ο καιρός και η δομή των πόλεων για τη χρήση τέτοιου είδους μεταφορικών μέσων. Εκεί έχουμε μια πληρέστερη καταγραφή των ατυχημάτων. Μάλιστα, έχουν καταγράψει και τους τύπους των τραυματισμών. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, λοιπόν, το να πέσετε από ένα πατίνι είναι πολύ πιθανό να χτυπήσετε το κεφάλι σας. Έτσι, γιατί είναι ο τρόπος που θα πέστε συνήθως, είναι η κατασκευή του οχήματος τέτοια με συγκεκριμένα μειονεκτήματα, το πολύ είναι το κέντρο βάρους του πώς είναι. Οπότε συνήθως αφέγεται πετώντας από πάνω από το πατίνι, γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να χτυπήσει το κεφάλι σας ή και το σαγόνι σας. Έτσι. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλη αναφορά σε τέτοιου τύπου τραυματισμούς. Ίσως αυτό που θα περίμενε κάποιος περισσότερο ήταν κατάγματα κτλ. Ακούσαμε όλοι για την Emily Hartridge στην Αγγλία σίγουρα, η οποία έχασε τη ζωή της όταν κινούνταν πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Αυτά είναι διάφορα αλλά καταγεγραμμένα περιστατικά. Για να περάσουμε πάλι και στα δικά μας, επίσημα καταγράφηκε το πρώτο τροχαίο συμβάν στη Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου, και είχαμε βέβαια και την περίπτωση στο Σεπτέμβριο στοιχείο, όπου είχαμε και το πρώτο θανατηφόρο με ηλεκτρικό πατίνι, ατύχημα. Εμείς είχαμε κάνει, για να προχωρήσουμε λίγο, επειδή το βλέπουμε το θέμα λίγο πιο σφαιρικά, κάναμε μια SWOT ανάλυση. Γι' αυτό το άφησα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω καλύτερα να το δούμε λίγο στα αγγλικά τον τίτλο. Οπότε ας δούμε τα δυνατά σημεία τους, όπως είπαμε. Είναι πολύ συμβατά με το μοντέλο των έξυπνων πόλεων. Να το εξηγήσω και λίγο περισσότερο, γιατί το λέμε ότι είναι συμβατά με το μοντέλο των έξυπνων πόλεων. Στο μυαλό μας, όλοι τι έχουμε την έξυπνη πόλη, ότι θα υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ των οχημάτων. Έτσι, στα ενοικιαζόμενα ή σκούτερ, στην ουσία, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει,
Γιατί όλα αυτά ελέγχονται από τι? Από μια συγκεκριμένη εφαρμογή, από την οποία τα νοικιάζουμε, τα ξεκλειδώνουμε, μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή που είναι και να εντοπίσουμε κάποιον να το πάρουμε. Έτσι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όσο θέλουμε εμείς. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που τα κάνουν ταιριάζονται με τα smart cities. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η δυνατότητα geofencing, δηλαδή να θέσουμε γεωγραφικούς φραγμούς και να τους απαγορέψουμε την πρόσβαση εμείς σε συγκεκριμένες περιοχές που πιστεύουμε δεν πρέπει να πηγαίνουν. Σε έναν δρόμο ταχύτητας κυκλοφορίας, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να απαγορεύσουμε το ίδιο το σκούτερ να πηγαίνει, να σταματάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως, για να μην είναι και επικίνδυνο για τον αναβάτη, απλώς σταματάει η παροχή ισχύως στο μοτέρ και το σκούτερ επιβραδύνει σταδιακά. Δεν ενεργοποιεί ούτε φρένα, ούτε κοκαλώνει μες στη μέση του δρόμου. Κάπως έτσι δουλεύει αυτό. Το άλλο, όπως σας είπα, επειδή όλοι το συνδέουμε παιχνίδι, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε τι, να ανεβούμε πάνω και να το οδηγήσουμε. Δεν χρειάζεται κάποια πολύ εξειδικευμένη γνώση, τουλάχιστον φαινομενικά αυτό. Ωραία. Η στάθμευση δεν το συζητώ και φανταστείτε ότι μερικά από αυτά, επειδή είναι και αναδιπλούμενα, είναι πολύ πρακτικά να τα κουβαλήσουμε και μαζί μας. Δηλαδή, μπορεί να μην χρειαστεί καν να το σταθμεύσουμε, απλώς να το διπλώσουμε, να το πάρουμε μαζί μας και να το αφήσουμε εκεί στο χώρο που είμαστε. Δεν έχουν νοείται καμία εκπομπή σε καυσα αέρια, γιατί είναι όλα ηλεκτρικά. Και είναι ιδανικά για αυτό που είπαμε, τη συνδυαστική μετακίνηση. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορεί να καλύψει, παραδείγματος χάρη, ένα μέσο μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς, το μετρό, λέω χάρη, θα μπορούσαμε να το κάνουμε το σκούτερ. Η απόσταση δηλαδή που θα μας έμενε η τελευταία για να φτάσουμε στον προορισμό μας να καλυφθεί με τη χρήση ενός τέτοιου μέσου μεταφοράς. Να δούμε λίγο όμως τις αδυναμίες. Έχουμε ένα φαινόμενο και εδώ πέρα δυστυχώς άσχημο. Ακόμα, επειδή δεν υπάρχει σταθερό νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η κατάλληλη ηλικία. Κρίνουμε ότι μάλλον από τα 16 και μετά, όπως αντίστοιχα ισχύει και για να μοτοποδήλατα, μόπεντ σαν κατηγορία, όπως τα γνωρίζουμε, θα είναι η κατάλληλη ηλικία. Έχουμε δει πάρα πολλούς ανήλικους να τα χρησιμοποιούν. Αυτό δεν είναι σωστό. Επίσης, οικογενειακές βόλτες. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και λάθη που γίνονται, ίσως πάω λίγο παρακάτω στους προβληματισμούς, το αναφέρω και εδώ, τα οχήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί δυστυχώς για έναν μόνο επιβάτη. Έτσι, αυτό που βλέπουμε δηλαδή περισσότερο εδώ πέρα, περισσότερο να διασκεδάζονται δύο άτομα πάνω στο σκούτερ, δεν προσφέρεται και δεν είναι προτινόμενη η χρήση αυτή. Η ταχύτητα, η οποία όμως εξαρτάται από πού, από το πεδίο κίνησης, είναι αρκετά μεγαλύτερη. Υπάρχει περιορισμός συνήθως στα 25 χιλιόμετρα, υπάρχει κόφτης ανά ώρα. Υπάρχουν βέβαια στην αγορά, να ξέρετε, για αγορές που δεν έχουν κάποιες απαιτήσεις, τέτοια οχήματα που είναι ικανά να πτύξουν και 40 και 50 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα. Άρα λοιπόν, όταν κινούνται μέσα σε περιβάλλον που έχει πάρα πολλούς πεζούς, η ταχύτητά τους είναι αρκετά μεγάλη. Και είναι δύσκολο να το αντιληφθεί και πεζός αυτό το όχημα ότι πλησιάζει. Αυτή η ταχύτητα εξάπλωση, όπως είδατε, εδώ μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις στις οποίες η τεχνολογία έχει προλάβει κατά πολύ τον νομοθέτη. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα ιδιαίτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για να καλύψει τις προδιαγραφές που θα πληρούν αυτού τύπου τα οχήματα. Όπως ξέρετε, οτιδήποτε θεωρείται όχημα πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα βασικά. Το φωτισμό του, παραδείγματος χάρη, τα φρένα του, τι τύπου φρένα θα έχει, πόσα φρένα κτλ. Και βέβαια παραμένουν ευάλωτοι χρήστες εισοδού. Τους κατατάσσουμε στην ίδια κατηγορία με τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Τέλος αφήνω. Αυτό είναι προς διερεύνηση, διότι οι περισσότερες εταιρείες ισχυρίζονται ότι είναι τέτοιος ο σχεδιασμός των οχημάτων, μιλάμε κυρίως για τις εταιρείες ενοικίασης, αλλά επειδή όλοι χρησιμοποιούν κοινούς προμηθευτές, υπάρχουν 2-3 μοντέλα που είναι πολύ δημοφιλή, ότι είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να είναι εναλλάξιμα τα ανταλλακτικά και πλήρως ανακυκλώσιμα. Παρ' όλα αυτά, κυκλοφορούν διάφορες φήμες ότι ένα σκούτερ τέτοιο μπορεί να αντέξει ενοικιαζόμενο μόνο 8 μήνες, το οποίο, όπως ξέρετε, φέρει πάνω αρκετά μπαταρίες, μηχανικά μέρη κτλ. Τα οποία πρέπει να ανακυκλωθούν. Ο φόβος πάντα της περιβαλλοντικής επιβάρησης που μπορεί να επιφέρει η μπαταρία του κτλ. Ας ζούμε λίγο τις ευκαιρίες. Αναφερθήκαμε λίγο για τις έξυπνες πόλεις. Ωραία. Το μοντέλο της έξυπνης πόλης, όπως είπαμε, περιλαμβάνει όλους τους χρήστες του δρόμου. Βιώσιμοι στόχοι που έχουν τεθεί, το καταλαβαίνουμε. Αν εξαιρέσουμε το θέμα, το ερωτηματικό μας μένει με την ανακύκλωση, είναι ένα όχημα γενικώς οικολογικό. Θα βοηθήσουν σίγουρα στην ποιότητα ζωή μας. Το αναλύσαμε και αυτό και θα κάνουν τις πόλεις μας πιο φιλικές, γιατί θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις μας. Αυτό που λέμε το last mile ride, η απόσταση να διανύσουμε το τελευταίο χιλιόμετρο στην ουσία. Είπαμε λίγο και για τις απειλές νωρίτερα. Τα ξαναβλέπω λίγο ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ρυθμιστικό πλαίσιο.
που να καθορίζει σαφώς πρώτα απ' όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και μετά να τα κατατάξει σε κάποια κατηγορία και σε ποιο κομμάτι του δόμου, της οδού θα πρέπει να κινούνται αυτά. Άρα λοιπόν, επειδή είμαστε πάλι και εδώ πέρα σε μια μεταβατική περίοδο, μέχρι να υιοθετηθεί αυτό το και να προσαρμοστούν στην ουσία οι υπάρχουσες και οι υποδομές, αλλά και οι χρήστες του δρόμου στην ύπαρξη αυτού μεταφορικού μέσου, αυτό μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, εν προκειμένου τροχαία ατυχήματα. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι το σύστημά μας είναι ήδη κορεσμένο και εισάγουμε σε αυτό το κορεσμένο σύστημα άλλο ένα μέσο μέσα. Και ελλείψη καονισμού, δεν ξέρουμε τελικά αν και ποιος θα πρέπει να είναι ο προτινόμενος εξοπλισμός ασφαλείας για το χρήστη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Νομίζω ότι τους έχουμε πει τους περισσότερους προβληματισμούς μας. Έτσι, το δείχνουμε και εδώ λίγο πιο συγκεντρωτικά, για να μας μείνει. Είπαμε, μεγάλος προβληματισμός είναι αυτός. Πού θα πρέπει να κινούνται αυτά τα οχήματα? Θα πρέπει να κινούνται στο δρόμο? Αν κινούνται στο δρόμο, λοιπόν, εκεί τίθενται θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του οδηγού, προστατευτικά μέσα, που πρέπει να τα φοράει έτσι αλλιώς οπουδήποτε, αλλά και του ίδιου του οχήματος. Θα πρέπει να έχει ικανό σύστημα πέδησης, θα πρέπει να έχει ικανά φώτα. Σίγουρα, για να είναι διακριτό. Εάν τα βάλουμε στο πεζοδρόμιο, έχει τεθεί η πρόταση να περιοριστεί η ταχύτητά του στα 6 χιλιόμετρα για να μην είναι επικίνδυνα για τους πεζούς. Έτσι. Εδώ λοιπόν πάμε σε θέματα, λοιπόν, ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα. Στο ποδηλατόδρομο πάλι φοβόμαστε ότι θα υπάρξει, ξέρετε, θα υπάρχουν κάποιες εισαγωγικά συγκρούσεις μεταξύ του ποδήλατου, αυτών που χρησιμοποιούν τα ποδήλατα και των χρηστών των πατινιών. Αυτά λοιπόν είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να λύσουν οι νομοθέτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω και παγκοσμίως. Σε ποια φάση βρισκόμαστε εμείς τώρα που ασχολούμαστε? Πρώτα απ' όλα, όπως είδατε, έχουμε κάνει την έρευνά μας. Η έρευνα αυτή έχει γίνει περισσότερο σε επίπεδο desktop, έχει γίνει από το γραφείο. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε και το θέμα περισσότερο και επί τόπου. Και για αυτόν τον λόγο σκοπεύουμε να φτιάξουμε και ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Γιατί δεν είμαστε σίγουροι που θα καταρρίξει το θέμα, αλλά νομίζουμε ότι οποιοδήποτε χρήση του δρόμου θα πρέπει να λαμβάνει έστω και τυπικά μία εκπαίδευση. Και αν αφαιθούν αυτά ελεύθερα να κυκλοφορήσουν στον δρόμο, θα πρέπει να ακολουθούν όλους τους κανόνες που ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήματα. Άρα, καλό θα είναι οι οδηγοί τους να έχουν μία εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι απαιτούμενο να έχουν δίπλωμα οδήγησης ή αν θα πρέπει αργότερα αυτά να βγάζονται κάποια πινακίδα κυκλοφορίας και να ασφαλίζονται. Αυτά θα καθοριστούν, πιστεύω, σταδιακά. Εμείς από τη μεριά μας πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο πρώτα απ' όλα η οδηγία αυτών να είναι εκπαιδευμένη και σημαντικό. Και βέβαια, κλείνοντας, θα έχετε την τιμή, είπαμε, να επιλέξουμε να δείξουμε εδώ πέρα ένα πρώτο κομμάτι από την εκστρατεία που έχουμε κάνει για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το θέμα. Σε πρώτη προβολή, λοιπόν, το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει γι' αυτό και είναι κομμάτι της εκστρατεία μας αυτής. Κάτι καινούργιο ήρθε στην πόλη για να αλλάξει τον τρόπο που κινούμαστε στο τελευταίο χιλιόμετρο της διαδρομής μας. Με το e-scooter δεν τρέχουμε στην κίνηση. Φτάνουμε στον προορισμό μας πιο γρήγορα. Δεν κάνουμε χρόνο στο παρκάρισμα και βοηθάμε και το περιβάλλον. Το e-scooter είναι παιχνίδι, αλλά δεν είναι παιχνίδι. Για να είμαστε ασφαλείς, ακολουθούμε απλούς αλλά βασικούς κανόνες. Φοράμε κράνος και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Άνετα και κατά προτίμηση κλειστά παπούτσια και ρούχα με έντονα χρώματα για να είμαστε ορατοί από όλους. Σεβόμαστε πάντα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κρατάμε το τιμόνι με τα δυο μας χέρια. Διατηρούμε αποστάσεις και ταξιδεύουμε πάντα solo. Προσέχουμε τους άλλους χρήστες του δρόμου και δίνουμε πάντα προτεραιότητα στους πεζούς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν μιλάμε στο κινητό, ούτε στέλνουμε μηνύματα και κρατάμε συνεχώς επαφή με το περιβάλλον. Δεν οδηγούμε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Διατηρούμε πάντα την ασφαλή ταχύτητα, ώστε να σταματήσουμε έγκαιρα. Δεν καταναλώνουμε αλκοόλ, δεν οδηγούμε με κακές καιρικές συνθήκες. Κατεβαίνουμε από το e-scooter όταν είμαστε σε πολυσύχναστους χώρους. Και περπατάμε στις διασταυρώσεις και στα φανάρια σπρώχνοντάς το με τα χέρια. Δεν το παρατάμε στη μέση του δρόμου ή μπροστά από εισόδους κτηρίων ή στις ράμπες και τέλος φροντίζουμε ο επόμενος χρήστης να είναι ασφαλής. Γιατί ο επόμενος χρήστης μπορεί να είμαστε εμείς.
ας μην ξεχνάμε. Χαιρόμαστε τις μετακινήσεις μας και στο τελευταίο χιλιόμετρο με ασφάλεια, ευγένεια και πολιτισμό στο δρόμο. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Μαρία Ετματζίδου από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά που σήμερα το δείξαμε σε πρώτη προβολή. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Ακριβώς επειδή τα e-scooter, τα ηλεκτρικά πατίνια κυκλοφορούν παντού πια και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε λίγο καιρό και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Έχουν αγκαλιαστεί κυρίως από τους νέους ανθρώπους. Το e-scooter φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει, παρόλο όμως που δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο και οι προκλήσεις είναι πολλές και πολύ σημαντικές, εμείς ως Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ακριβώς για να βοηθήσουμε στην ασφάλεια καταρχήν των χρηστών των e-scooters και κατά δεύτερον και των άλλων χρηστών του δρόμου. Σύντομα, πολύ σύντομα, θα προβληθεί από την τηλεόραση, από τα κοινωνικά δίκτυα του ΙΟΑΣ και ελπίζουμε και στη δική σας υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό και γενικά να υποστηρίζετε τις καμπάνιες μας που βασίζονται στα βασικά αίτια πρόκλησης των τροχαίων και αυτό είναι ένα καινούριο μέσο και ας το προωθήσουμε, αλλά πάντα με ασφάλεια στο δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.